με ευχές για συνεργασία που θα οδηγήσει στο καλύτερο δυνατό για τον τόπο και την περιοχή, η κοπή της Βασιλόπιτας στην πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας για τη νέα χρονιά. Και οι εργασίες σας να αποτελούν έκφραση ενότητος, σύμπνοιας, συνεργασίας, διότι νομίζω ότι είναι πλέον πολυτέλεια στους χρόνους και στους καιρούς που ζούμε, αλλά κυρίως τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε να επιτρέπουν να παρισφρίουν στις μεταξύ μας σχέσεις και στις μεταξύ μας συναντηλήψεις, μικροπολιτικές και κριτήρια τέτοια τα οποία εξυπηρετούν μικρότητες, αλλά όχι το κοινό καλό της πόλεως και του νομού μας. Το ανώτατο δημοκρατικό μας όργανο, το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας για το 2020, να φέρει αποφάσεις οι οποίες θα υπηρετούν τη συνένεση, την πρόοδο και την ανάπτυξη. Εμείς θα υποστηρίξουμε αυτές τις πρωτοβουλίες, γιατί θεωρούμε ότι είναι ο πρόδρομος αυτό. Η πρόοδος έρχεται μέσα από τις συνεργασίες. Και από τις συνεργασίες έρχεται η πρόοδος. Σε αυτό πλαίσιο λοιπόν θα κινηθούμε, σε διαβεβαιώνουμε γι' αυτό, και θα ζητήσουμε συνεργασία, άλλωστε έχουμε μια νέα χρονιά, μια νέα αρχή, μια νέα πρωτοβουλία για συνεργασίες. Στο ίδιο πνεύμα και οι τοποθετήσεις των επικεφαλής των παρατάξεων. Εύχομαι και εγώ να υπάρχουν δυνάμεις, πρωτοβουλίες συνεννόησης, αλλά αυτή δοκιμάζεται στην πράξη. Δεν μπορεί να μείνει μόνο στα λόγια. Η πράξη λοιπόν θα μας δείξει αν υπάρχουν δυνατότητες και ποιες είναι αυτές θα μπορούν να συνεννοήσουν για το καλό της πόλης. 2020, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι ένα κρίσιμο έτος από ό,τι φαίνεται για τη ζωή μας. Πρώτα απ' όλα είναι κρίσιμο για την πατρίδα μας. Η παράταξή μας, η υγεία και η μακροημέρωση. Όπως σε εσάς είμαστε υγεία και δύναμη, πρέπει να έχετε αντοχές, γιατί τα θέματα είναι πολλά και δεν θα φτάσουμε να το αντιμετωπίσουμε όλοι οι αντίστοιχοι. Πραγματικά πιστεύω ότι το 2020 για το Δήμο Καλαμάτας, παρά τις δυσκολίες, θα είναι ανάλογο της ιστορίας και του ρόλου που πρέπει να διαδραματίσει για τον καθένα πολίτη, αλλά κομβικά και για όλη την περιφέρεια του Πελοποννήσου. Το καλή χρονιά. Εγώ θα πείτε μόνο σε αυτό. Καλή χρονιά, αν καταφέρουμε όλα αυτά που είπαν, αν καταφέρουμε να συνεργαστούμε, αν καταφέρουμε να είμαστε δεδομένα, αν καταφέρουμε να πάμε με τον τόπο και πέρα, και αυτό είναι δεδομένο, γιατί όλοι προσπαθούμε εδώ μέσα πάρα πολύ. Ευθύνω στο Δήμο Καλαμάτας, να λυθούν τα μεγάλα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, με πνεύμα συνένεσης, συνεργασίας. Ερχόμαστε και βλέπουμε αισιοδοξία το 2020. Για μας αποτελεί μια σημαντική χρονιά, γιατί είναι ένα κομβικό, θα έλεγα, μια κομβική χρονιά και για τη χώρα μας, αλλά και για το Δήμο Καλαμάτας. Τυχερός του Φλουριού, ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιώργος Λαζαρίδης.